Τον έχετε. Το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Σιφουνάκης για την Ολυμπιακή, να πω καταρχήν ότι ο νόμος για τους εργαζομένους πράγματι υπήρξε γενναιόδωρος απέναντί τους, όμως από φέτος η κυβέρνηση έχει όφελος, που είναι η πιο δύσκολη χρονιά του προγράμματος. Φέτος, το 2010, το κόστος για τους εργαζομένους είναι 250 εκατομμύρια ευρώ. Αν κρατούσαμε ανοιχτή την Ολυμπιακή, φέτος θα πληρώναμε 400. Ένα. Δεύτερον, η διαδικασία ήταν ανοιχτή, δημόσια και είναι η μόνη αποκρατικοποίηση που έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν η κυβέρνηση δεν είναι ευτυχής με την αποκρατικοποίηση της Ολυμπιακής, ας την επανακρατικοποιήσει. Όσον αφορά εμάς, είμαστε περήφανοι για αυτό το οποίο κάνουμε. Ο κύκλος. Θα σας πω. Έχετε το λόγο. Αυτό που το ξέρει ο κ. Χατζηδάκης, η Εθνική Κεφαλαίου που διαχειρίζεται την περιουσία της Ολυμπιακής βγάζει τους διαγωνισμούς και δεν μπορούν να κατοχυρωθούν και σαπίζουν τα αεροπλάνα και δεν μπορούν να πουληθούν, ενώ θα μπορούσαν. Ό,τι καταλάβατε, εσείς το δώσατε με τον νόμο. Παρακαλώ, όχι διάλογο, κύριε Χατζηδάκη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κόψατε όλες τις μεγάλες γραμμές. Δόθηκαν τα ζλότια, επολύθησαν από τον αγοραστή της Νέας Υόρκης και όλα και πήραν τα λεφτά κάτω από το τραπέζι. Την περιουσία αυτή την πουλήσατε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χατζηδάκη, δεν έχετε το λόγο απολύτως καθόλου αυτή την ώρα. Ο κύριος Κεφαλογιάννης.